Υπό το πρίσμα του συνεχιζόμενου εξυγχρονισμού της πολεμικής αεροπορίας της Τσεχίας, υπήρξε ένα κύμα ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών στη δημόσια συζήτηση για την προμήθεια του νέου μαχητικού της Τσεχίας F-35 εναντίον JAS-39 Gripen, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της. Για να διασφαλιστεί μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική ασφάλεια του αέριου χώρου της Τσεχίας, το Υπουργείο Άμυνας και ο Τσεχικός Στρατός απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τον εξυγχρονισμό. Σύγκριση κόστους. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της ΣΑΜ, το F-35A είναι φθηνότερο από το JAS-39 Gripen E τόσο ως προς την απόκτηση όσο και ως προς το λειτουργικό κόστος. Οι υπολογισμοί του Τσεχικού Στρατού βασίζονται σε επίσημες προσφορές από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σουηδίας. Το marketing της ΣΑΜ και οι πληροφορίες που διακινούν υποτιμά σημαντικά το πραγματικό κόστος του Gripen σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας. Ο Τσεχικός Στρατός χρησιμοποιεί μια διαφορετική μεθοδολογία για τη σύγκριση των επιχειρησιακών δαπανών, εστιάζοντας στο ετήσιο επιχειρησιακό κόστος 24 μαχητικών ενός συγκεκριμένου τύπου. Το F-35 προσφέρει σημαντικά υψηλότερες δυνατότητες και μακροζωία, καθιστώντας το μια πιο οικονομική επιλογή μακροπρόθεσμα, καθώς οι στρατιωτικές αναλύσεις καταλήγουν ότι τα αεροσκάφη 5ης γενιάς, όπως είναι το F-35, θα παραμείνουν πλήρως επιχειρησιακά για τα επόμενα 50 χρόνια. Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να συνεχίσουν την ανάπτυξη και την παραγωγή αυτών των αεροσκαφών τουλάχιστον έως το 2050. Η σουηδική προσφορά για τη μεταφορά μεταχειρισμένων αεροσκαφών Gripen C-D εξαρτάται από την αγορά 12 νέων αεροσκαφών Gripen E από την Τσεχική Δημοκρατία. Η προσφορά δεν καλύπτει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του Τσεχικού Στρατού για 24 νέα μαχητικά σύμφωνα με το τσεχικό ΙΠΑΜ. Ενώ το λειτουργικό κόστος του F-35 είναι περίπου 1/4 υψηλότερο από άλλες πλατφόρμες, όπως το Gripen, προσφέρει όμως σημαντικά υψηλότερες δυνατότητες. Ο Τσεχικός Στρατός δεν μπορεί να βασιστεί στα δεδομένα του διαδικτύου, αλλά λαμβάνονται υπόψη μόνο επίσημα στοιχεία. Η Τσεχική Δημοκρατία έχει μια λεπτομερή προσφορά από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης των σχετικών έργων που θα απαιτηθούν, όπως η προετοιμασία της υποδομής για την παραλαβή των αεροσκαφών. Το F-35 αναδεικνύεται έτσι ως μια οικονομικά αποδοτική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του ΝΑΤΟ και προσφέρει απαράμιλες δυνατότητες σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχίας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για να μην χάνετε καμία εξέλιξη. Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο site μας, msHD.gr.